Καλή σας μέρα. Αυτή την Κυριακή κάνουμε ανάμνηση του τελευταίου δείπνου του Ιησού με τους μαθητές του, κατά τη διάρκεια του οποίου παρέδωσε στους μαθητές του τη Θεία Ευχαριστία με τη μορφή του άρτου και του ίνου, ως εγγύηση της παντοτινής παρουσίας του ανάμεσα στους μαθητές του. Ας ακούσουμε λοιπόν την αφήγηση αυτού του περιστατικού από τον Ευαγγελιστή Μάρκο. Την πρώτη ημέρα της γιορτής των Αζήμων, τότε που θυσίαζαν τον αμνό του Πάσχα, λένε στον Ιησού οι μαθητές του: «Πού θέλεις να πάμε να σου ετοιμάσουμε να φας το πασχαλινό δείπνο?» Στέλνει τότε δύο από τους μαθητές του και τους λέει: «Πηγαίνετε στην πόλη και θα σας συναντήσει κάποιος που κουβαλάει ένα σταμνί με νερό. Ακολουθήστε τον και στο σπίτι που θα μπει πείτε στον οικοδεσπότη ότι ο δάσκαλος ρωτάει «Πού είναι το δωμάτιο που θα φάω το πασχαλινό δείπνο με τους μαθητές μου?» Και αυτός θα σας δείξει ένα μεγάλο ανόγι έτοιμο και στρωμένο. Εκεί θα κάνετε τις προετοιμασίες για μας». Αφού έφυγαν οι μαθητές και πήγαν στην πόλη, τα βρήκαν όπως τους τα είχε πει ο Ιησούς και ετοίμασαν το πασχαλινό τραπέζι. Και ενώ έτρωγαν, πήρε ο Ιησούς το ψωμί, το ευλόγησε, το έκοψε σε κομμάτια και το έδωσε στους μαθητές του λέγοντας: «Λάβετε, φάγετε, αυτό είναι το σώμα μου». Ύστερα πήρε το ποτήρι και αφού είπε ευχαριστήρια προσευχή, τους το έδωσε και ήπιαν από αυτό όλοι. Και τους είπε: «Αυτό είναι το αίμα μου που επισφραγίζει τη νέα διαθήκη και χύνεται για χάρη όλων. Σας βεβαιώνω πως δεν θα ξαναπιώ από τον καρπό του αμπελιού έως την ημέρα εκείνη που θα το πίνω καινούριο στη Βασιλεία του Θεού». Και αφού έψαλαν τους καθιερωμένους ψαλμούς, βγήκαν έξω για να πάνε στο όρος των ελαιών. Λόγος του Κυρίου. Αγαπητοί μου, οι χριστιανοί τις γιορτές τους τις αντλούν από τη ζωή του Ιησού Χριστού. Θυμούνται, κάνουν ανάμνηση και βιώνουν κάποιο περιστατικό της ζωής του Ιησού Χριστού. Για παράδειγμα, η σημερινή περικοπή μας περιγράφει, σύμφωνα με τον Ευαγγελιστή Μάρκο, το τελευταίο δείπνο του Ιησού με τους μαθητές του και μας δίνει τόσες πολλές πληροφορίες που πολλές φορές φαίνεται να είναι και λίγο γραφικές, όπως αυτόν που κουβαλάει τη στάμνα. Ωστόσο, ο μαθητής, ο Ευαγγελιστής στην προκειμένη περίπτωση, το σημειώνει αυτό για να δείξει πόσο σπουδαία ήταν αυτά που έγιναν και συνάμα την ιστορικότητά τους. Έτσι που κάποιος που θα ήθελε να διασταυρώσει αυτές τις πληροφορίες να μπορεί να το κάνει. Ο Ευαγγελιστής λοιπόν μας δίνει τη χρονική περίσταση που συνέβη και αυτό. Την πρώτη μέρα της γιορτής των Αζήμων, τότε που θυσίαζαν τον αμνό του Πάσχα. Μας δίνει επίσης και το χώρο στο οποίο διεξάχθηκε αυτό το δείπνο. Ένα μεγάλο ανόγι, έτοιμο και στρωμένο. Αυτό το δείπνο έμεινε βαθιά χαραγμένο στη συλλογική μνήμη της κοινότητας, γιατί ο Ιησούς κατά τη διάρκεια του έκανε ορισμένες ασυνήθιστες χειρονομίες που οι μαθητές του ίσως εκεί για εκεί δεν κατάλαβαν, αλλά με την πρόοδο έπειτα του χρόνου όλο και περισσότερο συνειδητοποιούσαν την σπουδαιότητα εκείνων των χειρονομιών, θα λέγαμε, και που συνεχίζει ακόμα σήμερα και να τις τελεί. Αυτή η σταδιακή εμβάθυση και κατανόηση εξωτερικεύεται με τα λόγια με τα οποία περιγράφει ο Ευαγγελιστής τότε το περιστατικό και με τους όρους που εμείς σήμερα την προσδιορίζουμε αυτή την τελετή, θα λέγαμε. Άρχισε με το
οι χριστιανοί άρχισαν να το ονομάζουν τεμαχισμό του άρτου και στις μέρες μας μιλάμε για Θεία Λειτουργία ή Θεία Ευχαριστία. Ο χώρος στον οποίο συνέβηκαν όλα αυτά έγινε αυτό το ανόγι και το καταφύγιο των μαθητών κατά τη διάρκεια εκείνης της περίοδου που φοβόταν πολύ τους Ιουδαίους. Όμως σε αυτό το ίδιο το χώρο είχαν και την εμπειρία της Πεντηκοστής που την ονόμασαν επιφύτηση του Αγίου Πνεύματος και που τους άλλαξε εκ βάθρων τη ζωή. Αποφοβισμένους, συνεσταλμένους και αβέβαιους στην πίστη, τους μεταμόρφωσε σε δυναμικούς και ατρόμητους μάρτυρες του Ιησού μέσα στον τότε γνωστό κόσμο. Και όχι μόνο αυτό, συνειδητοποίησαν οι μαθητές σιγά σιγά και όλο και περισσότερο ότι αυτό το δείπνο και το μυστήριο που ιδρύθηκε σε εκείνο το δείπνο, η Θεία Ευχαριστία, για αυτούς είναι σημείο ταυτότητος, είναι πηγή ζωής, είναι αναφορά για το τι πρέπει να γίνει στην καθημερινή του ζωή. Οι Ευαγγελιστές δεν δίστασαν να μας αφήσουν να εννοήσουμε ότι σε αυτό το δείπνο δεν ήταν όλα ήρεμα και θα λέγαμε χαρούμενα. Υπήρχε ένα περιβάλλον έντασης. Πράγματι αυτό το δείπνο διεξήχθηκε σε μια περίοδο που οι πολιτικές και θρησκευτικές εξουσίες είχαν στοχοποιήσει τον Ιησού για να το συλλάβουν. Σε αυτό το δείπνο μετήχε και ο Ιούδας που είχε αποφασίσει να προδώσει τον Ιησού Χριστό. Όταν ο Ιησούς τους ανέγγειλε ότι πρέπει να πεθάνει, ο Απόστολος Πέτρος, γεμάτος θράσος, είχε πει «Δεν είναι δυνατό, εμείς θα έρχομαι πάντοτε μαζί σου». Όμως στο τέλος, πριν ο πετεινός λαλήσει τρεις φορές, τον απαρνήθηκε και ήδη οι μαθητές του από το δάσος ή από τον κήπο των Ελαιών πάλι τον είχαν εγκαταλείψει. Όμως σε αυτά τα πλαίσια έντασης ο δάσκαλος δεν άφησε να χάσει την ηρεμία του, δεν άφησε την ένταση να γίνει σύγκρουση, κράτησε τη φιλική του διάθεση και τους απίφθινε ένα τελευταίο λόγο ενθάρρυνσης και στήριξης. Με αυτόν τον τρόπο ο Ευαγγελιστής στην προκειμένη περίπτωση ο Μάρκος θέλει να μας πει «Κοιτάτε, το κακό και η αμαρτία είναι εκεί και παραμονεύουν. Δεν αφήνουν αλόβητη ούτε την χριστιανική κοινότητα». Εκείνο όμως που έχει σημασία είναι να μοιραστούμε τη ζωή του Ιησού εμείς οι μαθητές ούτως ώστε να μπορέσουμε να ξεπεράσουμε τα εμπόδια και τις δυσκολίες που συναντάμε. Ο Ιησούς, ο ιδρυτής της Εκκλησίας, συμπεριφέρεται στους μαθητές του με τρόπο που να δείχνει την κατανόησή του, τη συμπαράστασή του, συγχωρώντας τις αμαρτίες τους, θα λέγαμε έτσι πολύ χοντρικά, και νουθετώντας τους πιο αδύναμους. Αν συγκρίνουμε εμείς τώρα τον εαυτό μας με εκείνη τη συμπεριφορά, ποιοι είμαστε εμείς για να υψώσουμε τον εαυτό μας ως κριτή άμεμπτο ενάντια στα στραβά, τα κακά που βλέπουμε μέσα στην κοινότητά μας και με θράσος να μοιράζουμε ευθύνες και καταδίκες, ή να έχουμε το άλλο θράσος του Πέτρου που πρότεινε λύσεις μεγαλόπνοες, αλλά όταν ήρθε ο κόμπος στο χτένι λύγησε. Η λύση μέσα στην χριστιανική κοινότητα, μας το έδωσε και η κοινότητα να το καταλάβουμε, δεν είναι εκείνο της αντιπαράθεσης αλλά εκείνος του διαλόγου,
της συνύπαρξης και όχι της ανταγωνιστικότητας, του κοινού αγώνα και όχι των μεμονωμένων αγώνων. Το κακό και η αμαρτία πάντοτε παραμονεύουν. Και το είπαμε κιόλας, η λύση βρίσκεται στο διάλογο και στο μοίρασμα της ζωής μας με τη ζωή του δασκάλου. Αυτό είναι ένα από τα βαθύτερα νοήματα που το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας μας δίνει σε μας σήμερα. Να έχουμε τη ζωή του Ιησού Χριστού, το παράδειγμα του Ιησού Χριστού, όπως έχουμε το ψωμί και το κρασί στην καθημερινή μας ζωή. Το ένα μας είναι αναγκαίο να επιβιώσουμε, το ψωμί και το κρασί, το άλλο, η Θεία Ευχαριστία, είναι αναγκαίο για να συνυπάρξουμε τόσο με τον Ιησού όσο και με τους συνανθρώπους μας. Ο λόγος ύπαρξης της Εκκλησίας δεν είναι κανένας άλλος παρά να μορφώσει το ανθρώπινο γένος και να το διαμορφώσει σε σώμα Χριστού και ναό του Αγίου Πνεύματος και λαό που ο Θεός διάλεξε. Για να μπορέσει να αντιμετωπίσει και να διορθώσει τα κακώς κείμενα στην καθημερινότητά του και να ξεπεράσει το όριο του θανάτου. Όλα αυτά όμως δεν μπορούν να γίνουν χωρίς το «λάβετε και φάγετε, αυτό είναι το σώμα μου», «λάβετε και πίετε, αυτό είναι το αίμα μου», που σφραγίζει τη νέα διαθήκη που γίνεται για χάρη σας. Χωρίς την Θεία Ευχαριστία η Εκκλησία είναι κενή περιεχομένου. Χωρίς τη Θεία Ευχαριστία η Εκκλησία είναι μία, όπως τόσες άλλες, φιλανθρωπική οργάνωση. Μια ακόμα παρατήρηση. Στην καθημερινή μας ζωή η τροφή, το τρώγω και το πίνω, μας θυμίζει ότι ο άνθρωπος δεν έχει ζωή αφεύτου του. Δεν επιβιώνει χωρίς την τροφή και μάλιστα χρειάζεται συνέχεια να τρέφεται. Και ο χριστιανός, κοινωνώντας στο σώμα και το αίμα του Χριστού, δηλώνει ότι έχει ζωή σε στενή σχέση με τον Ιησού Χριστό. Είναι στην κοινωνία ζωής με τον Ιησού Χριστό, που συμβολίζεται από τον άρτο και τον ίνο της Θείας Ευχαριστίας, που αντλούμε και εμείς δύναμη και ζωή. Μία ακόμα μικρή παρατήρηση. Το ψωμί και το κρασί δεν βρίσκονται στην φύση ατόφια. Είναι αποτέλεσμα πολλών διεργασιών. Το ψωμί δεν είναι απλώς σπόροι ο ένας δίπλα στον άλλον όπως μέσα σε ένα σακί, αλλά είναι σπόροι που αφού αλέστηκαν και μαζί ζυμώθηκαν έγιναν μία νέα πραγματικότητα. Το ψωμί. Οι ρόγες του σταφυλιού δεν βρίσκονται απλώς μαζί δίπλα-δίπλα στο τσαμπί, αλλά ζουπισμένοι γίνονται κρασί. Και αυτό δεν γίνεται από μόνο του. Χρειάζεται κόπος, μόχθος και πόνος. Γι' αυτό στη Θεία Λειτουργία, όταν προσφέρουμε το ψωμί και το κρασί στον Θεό Πατέρα, λέμε «καρπό της γης και της εργασίας του ανθρώπου». Μαζί με το ψωμί και το κρασί που θα γίνουν σώμα και αίμα του Ιησού Χριστού, προσφέρουμε και τον κόπο της κάθε μέρας, το μόχθο της επιβίωσης καμιά φορά. Η Θεία Ευχαριστία λοιπόν μέσω των σημείων του ψωμιού και του κρασιού μας δίνουν ακόμα και το νόημα της ενότητας της χριστιανικής κοινότητας. Οι χριστιανοί δεν είναι ο ένας δίπλα στον άλλον, αλλά η ενότητα των χριστιανών μοιάζει με εκείνη της Θείας Ευχαριστίας. Η ζωή των χριστιανών είναι μια ζωή που δορίζεται, ζυμώνεται, πεθαίνει και αναστήνεται σε μια νέα πραγματικότητα, παρόλο που είναι σε στενή σύνδεση με την προηγούμενη κατάσταση. Η ζωή μας πρέπει να είναι ευχαριστιακή.
να πηγάζει από την Θεία Ευχαριστία και στην Θεία Ευχαριστία να παραπέμπει. Αμήν. Η χάρη του Κυρίου μας Ιησού Χριστού να είναι πάντοτε μαζί σας.